Σοβαρά προβλήματα στατικής επάρκειας φαίνεται πως αντιμετωπίζει το Δημοτικό Θέατρο του Βόλου, όπου εκτελούνται αυτό το διάστημα εργασίες για την ανακαίνισή του. Στο κτίριο που κατασκευάστηκε το 1987 εντοπίστηκαν πριν από λίγο καιρό σοβαρές ζημιές τόσο στο φέροντο οργανισμό όσο και στα θεμέλια, με αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητη η σύνταξη στατικής μελέτης. Κατά τον πρόσφατο έλεγχο εντοπίστηκαν αποδιοργάνωση σκυροδέματος και διάβρωση του οπλισμού, καθώς επίσης και ενδείξεις έντονης υγρασίας στους υπόγειους και ισόγειους χώρους του κτιρίου. Υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας και θεμελίωσης και έχουν προτείνει μια σειρά από μέτρα για περαιτέρω έλεγχο ώστε να αποκτηστεί κάθε κίνδυνος, οποιασδήποτε επικινδυνεότητας ή μη λειτουργικότητας. Με την λογική αυτή σταματήσαν προσωρινά τις άλλες εργασίες που είναι... Λογικά ακολουθούν την βασική, τη στατική επάρκεια δηλαδή, μέχρι να διαπιστωθεί πραγματικά το μέγεθος και το ύψος της δαπάνης που χρειάζεται για την νέα αυτή εργασία. Αν δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις, τότε θα τεθεί σοβαρό ζήτημα δομικής ακεραιότητας του κτηρίου στα επόμενα 6 με 12 χρόνια. Οι όποιες παρεμβάσεις είναι απαραίτητες και θα εγκριθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο της προσεχούς Δευτέρας, έως ότου ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες εργασίες, αναστέλλονται οι εργασίες ανακαίνησης του θεάτρου. Πόσο καιρό θα καθυστερήσει τώρα η ολοκλήρωση των εργασιών? Αυτό εξαρτάται από τους τεχνικούς. Οι τεχνικοί έχουν κάνει ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έχουν εμπιστοσύνη και στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και στο επιστημονικό δυναμικό που ασχολείται στην εργολαβία της συντήρησης. Οπότε αυτά τα πράγματα θα συζητηθούν με ολοκληρωμένες εισηγήσεις και ενδεχομένως να απαντηθούν και απορίες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.